Λοιπόν, ας ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, καθώς η αλήθεια είναι ότι πολλά είναι αυτά τα οποία τρέχουν στην πολιτική επικαιρότητα. Να καλησπερίσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο για σήμερα, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς, Δημάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κιλκίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Τασούλα, καθώς βρίσκεστε εδώ με αφορμή την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και την δημόσια διοίκηση, τίτλους μάλιστα θεμελιώνονται σε ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Και νομίζω ότι το κράτος δικαίου, κύριε Γεωργαντά, είναι το ζητούμενο. Είναι ζητούμενο και δυστυχώς είναι ζητούμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελούσε μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιους καινούριους κανόνες. Αλλά ενώ η Νέα Δημοκρατία έκανε ριζοσπαστικές προτάσεις, έτσι οι ριζοσπαστικές προτάσεις είχαν να κάνουν με το ότι θέλαμε εμείς πολλά άρθρα να είναι υπό αναθεώρηση. Έτσι ώστε η επόμενη Βουλή, μετά από την έγκριση του ελληνικού λαού, αφού γίνει η σχετική διαβούλευση, να αποφασίσει και αναθεωρήσει άρθρα τα οποία πολλά χρόνια υπηρέτησαν ένα ρόλο, αλλά πλέον δεν μπορούν να τον υπηρετήσουν έτσι στις εξελίξεις τις οποίες έχουμε. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφώνησε με την πρότασή μας και τα δικά μας άρθρα και τα δικά τους να γίνουν αναθεωρητέ άρθρα για την επόμενη Βουλή. Οπότε είναι τελικά μια πολύ περιορισμένη αναθεώρηση έτσι όπως εξελίχθηκε. Σήμερα εγώ, ο κ. Τασούλας, που ήταν εισηγητής μας στο συγκεκριμένη συζήτηση για την αναθεώρηση δάματος, και ο Λευτέρης Αυγιανάκης, θα είμαστε στην εκδήλωση που κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτό το ζήτημα. Γιατί ήταν μια χαμένη ευκαιρία, όπως έχω ακούσει πολλές φορές γαλάζια στελέχη να λένε. Και αυτό το λέω γιατί δεν θεωρείτε ότι έγιναν κάποια βήματα. Υπήρξαν μάλιστα άρθρα στα οποία συμφωνήσατε κι εσείς ως Νέα Δημοκρατία. Να σας ξεκινήσω από κάτι που δεν ακούγεται συχνά. Για μένα, ένα πρώτο άρθρο που έπρεπε να αλλάξει και το πρώτο Νέα Δημοκρατία ήταν το άρθρο ακριβώς το οποίο προβλέπει τον τρόπο αλλαγής του συντάγματος, το 110. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε χάθηκαν 10 χρόνια, που ακούτε τώρα να λένε δυστυχώς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, χάθηκαν 10 χρόνια και πλέον η επόμενη ευκαιρία θα είναι μετά από 10 χρόνια. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει έστω μια αυξημένη πλειοψηφία, η δυνατότητα η αλλαγή να γίνεται νωρίτερα. Πλέον τα 10 χρόνια στην πολιτική και κοινωνική ζωή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι κοινωνίες μας, μπορούν να αποτελούν έναν αιώνα. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με το πώς τρέχουν οι εξελίξεις. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε μέχρι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και μέχρι να νομοθετηθεί ό,τι θέλουμε, μπορεί να περάσουν για 15 χρόνια. Οπότε ένα πρώτο άρθρο που έπρεπε να αλλάξει ήταν το ίδιο το 110. Εμείς κάναμε μια πρόταση, δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή. Στη συνέχεια, το σημαντικό, το οποίο και μένει νομίζω αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι ότι έχει πραγματικά αποκλειστεί η δυνατότητα εκλογικής αναμέτρησης λόγω της αδυναμίας, να το πω έτσι σωστά, εκλογής Προέδρου από τη Βουλή. Σε αυτό, παρόλο που από διαφορετικές αφετηρίες ξεκινήσαμε και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί η μη εκλογή Προέδρου να αποτελεί λόγο για προσφυγή στις κάλπες, έτσι ώστε μια κοινοβουλευτική περίοδος να τελειώνει νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και να έχουμε συνεχόμενες εκλογές. Αυτό είναι ένα βασικό. Διαφωνήσατε ως προς τον τρόπο, όχι ως προς την. Διαφωνήσαμε. Εκεί ίσως εγκλωβίστηκε λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ στο πώς το είχε σκεφτεί. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η Βουλή αποφάσισε ότι αυτό το άρθρο θα είναι στα αναθεωρητέα. Άρα με 150 συν 1 την επόμενη φορά, γιατί πήρε πάνω από 180, η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο θα εκλέγεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, χωρίς όμως ένα δεδομένο, χωρίς προσφυγή στο λαό. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή μπορεί άμεσα, ολοκληρώνοντας αυτή την αναθεωρητέα διαδικασία, να εκλέξει και πρόεδρο της Δημοκρατίας, οπότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έχει μια καθαρή τετραετία. Να πω και το λέτε και χαμογελάτε, γιατί νομίζω ότι σκέφτεστε λίγο την κυβέρνηση Σαμαρά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Σαμαρά εμποδίστηκε να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο έργο με μια δικαιολογία η οποία θεωρώ ότι ευτελίζει και το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, προκλήθηκαν οι εκλογές, παρόλο που μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας η άλλη πλευρά ξεκάθαρα ότι θέλει να προκαλέσει εκλογές. Νομίζω ότι αυτό δεν συνάδει με το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και με τον θεσμό συνολικά και την εκτίμηση που πρέπει όλοι οι Έλληνες να έχουμε. Τώρα, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ένα κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, η κάθε κυβέρνηση και η επόμενη, πιστεύω ότι θα είναι τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει τη δυνατότητα μια καθαρή τετραετία μπροστά, αφού η εκλογή του Προέδρου δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο. Δημόσια διοίκηση. Δημόσια διοίκηση εκφράζει ξεκάθαρα την βούληση, την κυβερνητική. Μπορούμε να μιλάμε για μια υγιή δημόσια διοίκηση. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά, γιατί νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, ή μάλλον η αίσθηση του κόσμου είναι ότι κάποια πράγματα κολλάνε, ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα δεν προχωράνε. Το μεταφέρω πολύ απλοϊκά. Αλλά νομίζω ότι οφείλονται όλο στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Να σας πω, ενώ η κρίση έπρεπε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν κόστιζαν και χρήματα, οι οποίες μάλλον δεν κόστιζαν δημοσιονομικά στον Έλληνα φορολογούμενο, και ένα από αυτά τα πεδία ήταν αυτό της δημόσιας διοίκησης και των μεταρρυθμίσεων των αναγκαίων. Ενώ ξεκίνησαν να γίνονται κάποια βήματα, ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με οπισθοδρομήσεις και αυτή τη στιγμή η εικόνα στην δημόσια διοίκηση και στην επιτελική της μορφή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο
έτσι εξυπηρετεί τον πολίτη ή το δημόσιο μεταμορφώνεται σε ένα κομματικό στρατό ουσιαστικά, δυστυχώς δεν άλλαξε. Έχουμε δηλαδή εικόνες τις οποίες δεν βλέπαμε ούτε τις σκληρές δεκαετίες του Πασόκ. Όπως... Δεν ξεκίνησε όμως να σας πει κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ευθύνες και σε παλαιότερα κυβερνήσεις. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει σφάλματα. Εγώ χωρίζω την πολιτική ζωή του τόπου μας τα τελευταία χρόνια στην προ-κρίση περίοδο και στη μετά την κρίση. Το 12, 13 και 14 η Νέα Δημοκρατία στη διαχείριση των θεμάτων δημοσίας διοίκησης ήταν πολύ φιδωλή, ήταν χωρίς υποσχέσεις, ήταν χωρίς θολές διαδρομές, εννοώ όπως θα μπορούσαμε να δούμε τις νομιμοποιήσεις συμβασιούχων, ήταν με μια προσπάθεια περιορισμού του δημοσίου με τον κανόνα αποχωρήσεων προσλήψεων και ήρθε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία υπερδιωγγώνει πάλι το δημόσιο, να πω το πολύ απλό για να μην μένουμε απλά σε γενικόλογες έτσι παρατηρήσεις, ότι τα τρία τελευταία χρόνια το μισθολογικό κόστος του δημοσίου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, έχει αυξηθεί 650 εκατομμύρια κατ' έτος. Σε ένα δημόσιο που έπρεπε να περιορίζεται με τον κανόνα 3:1, 5:1 παλιότερα, 3:1 τώρα, από φέτος έχουμε το 1:1, δεν μπορεί να αυξάνει το μισθολογικό κόστος. Κάτι δεν γίνεται καλά. Είναι μεγάλος αριθμός των συμβασιούχων, είναι μεγάλος αριθμός των μετακλητών. Είναι πολλές οι γραμματείες. Αυτό προκύπτει. Είχαμε 60 γραμματείες στην προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα έχουμε 92. Έχουμε αύξηση των γραμματείων, αύξηση της γραφειοκρατίας. Σε αυτό απέτυχαν πλήρως πραγματικά, ενώ χρειάζεται ένα επιτελικό κράτος με αξιοκρατία, με αξιολόγηση. Έκανα προχθές ερώτηση στην κυρία Ξενογεννακοπούλου, αρμόδιος τομεάρχης, να μου απαντήσει από τις 175.000 δημοσίων υπαλλήλων που αξιολογήθηκαν, πόσοι αξιολογήθηκαν με κάτω από 60, το οποίο σύμφωνα με τον δικό τους νόμο, τον νόμο 43-69 του 2016, είναι υπάλληλοι οι οποίοι δεν θεωρούνται απόλυτα επαρκείς και χρήζουν υποβοήθησης από τον προϊστάμενό τους. Δεν μου έχει απαντήσει. Και ξέρετε γιατί δεν μου έχει απαντήσει. Η πληροφόρησή μου είναι ότι είναι ελάχιστη αυτή. Δηλαδή, πάλι είχαμε μια αξιολόγηση όλοι 10. Mm-hmm. Ωραία. Δεν μπορεί να έχουμε μια αξιολόγηση 175.000 ανθρώπων όλοι 10. Κοροϊδευόμαστε. Εξηγήστε όμως κάτι στον κόσμο, γιατί ξέρετε ότι όταν μιλάμε για αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στους δημόσιους υπαλλήλους, όταν ακούει ο κόσμος αυτό το 3:1, κύριε Γιουργαντά, θα σας κρύβω ότι λέει η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στην κυβέρνηση και θα πωλήσει δημόσιους υπαλλήλους. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία με τον κανόνα 3:1 και 5:1 προσπάθησε και πέτυχε έναν εξορθολογισμό του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Ο αριθμός των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων σε μεγάλο βαθμό έχει έρθει στους μέσους όρους τους ευρωπαϊκούς. Μικρός ακόμα, μικρή σύγκληση χρειάζεται. Όμως εκεί που έχει ξεφύγει η κατάσταση και εκεί που πραγματικά είναι το πεδίο για όλη την αναξιοκρατία είναι σε σχέση με τις διαδρομές συμβασιούχων ή προσλήψεων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου κυρίως mm-hmm. ή στις εταιρείες του δημοσίου, όπου υπάρχει μια θολή εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται, με ποιον τρόπο γίνεται, πολλά πράγματα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ, τα έχω καταγγείλει στη Βουλή. Αυτά θέλουμε να τα περιορίσουμε με ποιον, και να μπορεί ο καθένας να διεκδικήσει μια τέτοια θέση με βάση την αξιοσύνη του και τα προσόντα του. Με δύο τρόπους, μάλλον με δύο τρόπους. Με έναν τρόπο μόνο μπορεί να γίνει κάποιος μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Μέσω του ΑΣΕΠ. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό και να μην έχουμε καμία εξαίρεση. Δεν μπορεί να έρχεται αυτή η κυβέρνηση και να φέρνει 30 τροπολογίες, τις έχω καταθέσει στη Βουλή, οι οποίες ξεκινάνε με τη φράση «κατ' εξαίρεση, κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης». Φτάνουν οι παρεκκλήσεις, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να το αποδεχτεί. Το πολιτικό προσωπικό πρέπει να δείξει την οριμότητα που απαιτείται. Λοιπόν, κύριε Γιουργαντά, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε, όμως θέλω σε πολύ λίγο να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Τασούλα. Γι' αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε, συνεχίζουμε φυσικά την πολιτική συζήτηση. Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση. Παραμένει μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γιωργαντάς, τομέαρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κιλικίας. Μαζί μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, λοιπόν, βουλευτής Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας, κύριε Τασούλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει την συζήτηση με τον κύριο Γιωργαντά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση και σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση. Θέλω πρωτού πάμε έτσι και σε άλλα ζητήματα της επικαιρότητας ένα δικό σας σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχα ρωτήσει νωρίτερα και τον κύριο Γιωργαντά γιατί το θεωρείτε χαμένη ευκαιρία τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Όντως είναι χαμένη ευκαιρία διότι η παρούσα Βουλή, η προτείνουσα Βουλή, έστειλε στην αναθεωρητική Βουλή την επόμενη τα απομεινάρια των συνολικών προτάσεων που είχαν κατατεθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως όμως από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ενώ εμείς δείξαμε συνενετική διάθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μηδενική περίπου συνενετική διάθεση. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μονοπόλησε περίπου το ενδιαφέρον της δημοσιότητας ως προς την αναθεώρηση το άρθρο 32, το οποίο αφορά
την απεμπλοκή της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από την πρόκληση εκλογών. Mm-hmm. Το οποίο ήταν πολύ σωστό να λυθεί, διότι κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα κάναν κατάχρηση της συνταγματικής διατάξεως, η οποία δεν ήθελε να γίνονται εκλογές για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά χρησιμοποιούσε τις εκλογές ως φόβητρο για να μην γίνονται εκλογές, για να αναγκάζονται να συνενούν και να εκλέγουν πρόεδρο. Τα κόμματα λοιπόν αυτά το φόβητρο το χρησιμοποίησαν ως γοητεία, ως δέλεαρ. Μετέτρεψαν δηλαδή το πνεύμα του συντάγματος, κάναν καταχρηστική εφαρμογή του συντάγματος με τελευταία τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, της Χρυσής Αυγής και άλλων βουλευτών με την εκλογή του κυρίου Δήμα που δεν την κάνανε προκειμένου να πάμε σε πρόωρες εκλογές το 2015. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία, λες και αναγνώρισε αυτό το λάθος που έκανε, πρότεινε να μην προκαλεί η μη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας βουλευτικές εκλογές, αλλά πρότεινε μια μακρόσυρτη διαδικασία 9 εκλογών στη Βουλή και αν αυτές δεν γονιμοποιήσουν αποτέλεσμα, αν δεν βγάλουν πρόεδρο, να πάμε σε εκλογή από το λαό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς προτείναμε κάτι απλούστερο, 200, 180, 151. Τελικά, εν όψη και του ότι δεν έχει σημασία η μέθοδος που προτείνουμε, συμφωνούσαμε στο να μην γίνονται βουλευτικές εκλογές. Αυτό ήταν ο κοινός στόχος. Πάνω σε αυτή την κοινή φόρμουλα είχαμε ένα συντριπτικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας με αποτέλεσμα στην επόμενη Βουλή το άρθρο 32 να μπορεί να αλλάξει με 151 ψήφους. Δηλαδή στην επόμενη Βουλή όποιος έχει την πλειοψηφία, όχι τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά ακόμη και το 151, θα μπορεί να αλλάξει αυτό το άρθρο και να εκλέξει συνεχεία πρόεδρο με 151. Άρα, στην ουσία, κατοχυρώσαμε με αυτή την κίνηση που κάναμε να ψηφίσουμε το άρθρο 32 που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είχαμε προτείνει και εμείς, αλλά σας επαναλαμβάνω με άλλη μεθοδολογία. Αλλά η μεθοδολογία είναι δευτερεύουσα. Αποτρέπουμε τις πρόωρες εκλογές και δίνουμε στη χώρα πολιτική σταθερότητα και συνταγματικά εξ αυτού του λόγου. Τώρα, αλλά δεν είναι μόνο το άρθρο 32 στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έχει 120 άρθρα. Και η πρόταση της πλειοψηφίας δεν περιελάμβανε μέσα διατάξεις, ενώ η δική μας περιελάμβανε, για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, για την συνταγματική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της διοίκησης και της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας που προτείναμε εμείς στο άρθρο 103. Δεν περιλαμβάνει μέσα προτάσεις για αλλαγή στο άρθρο 24 για το περιβάλλον. Mm-hmm. Εμείς προτείναμε να μπει στο περιβάλλον αυτή η σύγχρονη έννοια του περιβαλλοντολογικού ισοζυγίου και η έννοια της αειφορίας, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία για τα δάση εξαιτίας του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να ψηφίσει αλλαγή στο άρθρο 24. Άρα, όσοι έχουν προβλήματα με δασοθέντες αγρούς που θεωρούνται δάση, ενώ δεν είναι, θα συνεχίσουν να τραβολογιούνται στα δικαστήρια και από τη διοίκηση. Δεν άλλαξε τίποτε εν σχέση με τη φορολογία, όπου εμείς ζητήσαμε να απαγορευτεί η αναδρομική φορολογία για λόγους εμπιστοσύνης προς το φορολογικό σύστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχτηκε. Δεν άλλαξε τίποτε εν σχέση με το δημοσιονομικό ισοζύγιο, με την ανάγκη να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, άρα να εκπέμψουμε ένα μήνυμα προς τους εταίρους και δανειστές μας και σε όλη την Ευρώπη ότι η Ελλάδα διδάχθηκε από την περιπέτεια των ελλειμμάτων και των χρεών και επιβάλλει συνταγματική αυτοσυγκράτηση στα ελλείμματά της. Έχετε, δεν άλλαξε το άρθρο 16 για την παιδεία. Για την παιδεία, ναι. Και αυτό για ιδιωτικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά και για πρότυπα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο για τα πανεπιστήμια το άρθρο 16. Έχει μέσα και μία διάσταση για πρότυπα σχολεία. Άρα, στην ουσία, εκεί που πονάει και πάσχει η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να συνενέσει σε συνταγματικές αλλαγές που δεν θα ήταν μαγικό ραβδί, αλλά θα ήταν υποβοηθητικές, θεσμικά υποβοηθητικές και καθοδηγητικές για μια βελτίωση. Δεν δέχτηκαν η δικαιοσύνη να μην εκλέγεται από την κυβέρνηση. Θέλουν η δικαιοσύνη, η ηγεσία εννοώ των ανωτάτων δικαστηρίων, να εξακολουθήσει να εκλέγεται από την κυβέρνηση, ενώ τα είχαν κατηγορήσει αυτά. Εμείς προτείναμε
να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από μια διακομματική επιτροπή της Βουλής. Ξεκάθαρο αυτό, γιατί και αυτά φαντάζομαι ότι θα ακουστούν τώρα και στην σχετική εκδήλωση που έχετε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη δημόσια διοίκηση, όπου και ο κόσμος θα μπορέσει να σας θέσει και τα δικά του ερωτήματα. Ξεκινάει μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα, γι' αυτό γνωρίζω ότι δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ο κύριος Γιωργαντάς, θα μου επιτρέψει λίγο να αφιερώσει το χρόνο στον κύριο Τασούλα, μιας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε νωρίτερα. Να πάμε λίγο και σε θέματα της επικαιρότητας. Γιατί εκείνο το οποίο ο κόσμος παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες είναι τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν στάσεις δικές σας από τα όσα νεότερα φέρνει λοιπόν η κυβέρνηση? Γιατί φαίνεται ότι το Eurogroup το παρακολουθεί θετικά την τελευταία τροπολογία τουλάχιστον. Πρώτον, η κυβέρνηση είχε διαρρεύσει ότι θα κάνει ανταρσία. Τελικά δεν φαίνεται να κάνει ανταρσία με τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, η χώρα στερείται νομοθετικού πλαισίου από τα τέλη Φεβρουαρίου για αυτό το θέμα. Τρίτον, τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτής της αναβλητικότητας και της υπεραισιόδοξης εκδοχής που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαρρέει, τα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες λόγω των, αυτών των δανείων αυξήθηκαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια. Δηλαδή άλλα 40 δισεκατομμύρια ευρώ προστετέθησαν στο φορτίο των κόκκινων δανείων ως πρόσθετο αχρίαστο ιδιωτικό χρέος. Εμείς, βλέποντας αυτή την τροπολογία η οποία κατετέθη στη Βουλή, προεξοφλήσαμε ότι θα την ψηφίσουμε πρωτίστως γιατί η χώρα χρειάζεται έστω ένα ατελές, αλλά έστω να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά. Εν συνεχεία, εμείς επισημάναμε κάτι το οποίο φαίνεται ότι εντυπωσίασε και την κυβέρνηση και περιέργως ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, το δέχτηκε, ότι δηλαδή δεν μπορεί, μιλώντας συνεχώς για τα δάνεια, να αγνοούμε διαρκώς αυτούς που, χωρίς να είναι πάμπλουτοι αλλά κανονικοί άνθρωποι του μεσαίου εισοδηματικού της μεσαίας εισοδηματικής αντοχής, παραμερίζοντας άλλες δαπάνες, αγκομαχάνε αλλά πληρώνουν τα δάνειά τους, πρέπει και αυτοί κάπως να ανταμυφθούν. Αυτοί στους οποίους στηρίζεται η οικονομία, σε αυτούς οποίους στηρίζεται η εφορία, οι τράπεζες, στηρίζονται σε αυτούς τους συνεπείς ανθρώπους. Βρήκατε σημεία σύγκλησης με την κυβέρνηση? Τα επιβάλαμε, δεν τα βρήκαμε. Νομίζω τα επιβάλαμε γιατί είναι η κοινή λογική. Αλλά γενικώς το σύστημα φαίνεται ότι είναι πολύπλοκο και εξαιρετικά γραφειοκρατικό και χρονοβόρο. Και φαίνεται επίσης ότι αφήνει έξω ένα μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Αλλά αυτά θα τα δούμε σε λεπτομέρειες στην εξελίξη σήμερα και αύριο συζήτηση στη Βουλή, για την οποία ενδέχεται να γίνει, αν δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει, και ονομαστική ψηφοφορία. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, μου επιτρέπετε. Να θυμίσω λίγο ότι το 2010, όταν ήρθε ο περίφημος νόμος Κατσέλη, η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τον ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα 2,5 χρόνια της κυβέρνησης Σαμαρά δεν ψήφισε τίποτε από τα νομοσχέδια τα οποία έφερε η κυβέρνηση εκείνη στη Βουλή, και σίγουρα πολλά είχαν θετικό πρόσημο. Το μόνο που ψήφισε, και θέλω να το θυμίσω αυτό, ήταν μια τροπολογία για τον τρόπο με τον οποίο ο καταδικαστής για τρομοκρατία Ρωμανός θα μπορούσε να φεύγει από τις φυλακές και να σπουδάζει στα ΤΕΗ. Τίποτα άλλο, 2,5 χρόνια για κάποιες διατάξεις των νόμων περί ναρκωτικών. Εμείς, επί της αρχής αλλά και επί σημείων συγκεκριμένων, όταν βλέπουμε ότι κάτι είναι αναγκαιότητα, όταν βλέπουμε ότι κάτι είναι προς σωστή κατεύθυνση, το υπερψηφίζουμε και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, και νομίζω με αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνεται η αντιπολίτευση. Θέλω να και ένα σχολείο δικό σας, κύριε Γιωργαντά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική. Εκείνο το οποίο λέει η κυβέρνηση λοιπόν σήμερα είναι ότι ουσιαστικά κλείνει κάποια μέτωπα, δείχνοντας προς την μεριά των Σκοπίων. Μένει όμως και η πλευρά της Τουρκίας. Και εκεί έχουμε μια αύξηση στην προκλητική στάση της Τουρκίας. Μια συνεχώς αυξανόμενη στάση προκλητική. Ως βουλευτής που εκλέγομαι στο Κιλκής, και μάλιστα το σπίτι μου είναι 1 χιλιόμετρο από τα σύνορα με τα Σκόπια, και έχω βιώσει από κοντά όλη αυτή την ιστορία και ξέρω και τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλω να σας πω ότι
με την συμφωνία των Πρεσπών δεν έκλεισε τίποτα. Έχουν ανοίξει όλα. Έχουν ανοίξει και θέματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Είμαστε σε μονοπάτια στα οποία ποτέ δεν είχαμε περπατήσει και δεν ξέρω πού μπορούμε να μας οδηγήσουν. Και σίγουρα, επειδή σε αυτό δεν έγινε με καμιά έτσι προσεκτική μελέτη, με καμιά μέθοδο η οποία να λάβανε υπόψη και την ιστορική πραγματικότητα αλλά και το φρόνημα του ελληνικού λαού, γιατί αν δεν αποδεχτεί ένας λαός μια συμφωνία, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Βλέπω ότι τα αποτελέσματα εκεί πέρα, τα αρνητικά, έχουν αρχίσει ήδη και δημιουργούνται. Μεθαύριο πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στα Σκόπια και δεν τον ακολουθεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, παρόλο που προσκλήθηκε σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν με τα μακεδονικά προϊόντα, γιατί πράγματι εκεί πέρα έχουμε αρχίσει και είμαστε σε μια φάση αμυντική, η οποία νομίζω θα γίνει στη συνέχεια ακόμη χειρότερη. Με ανησυχεί λοιπόν που κάτι ανάλογο με αυτό που δήθεν πέτυχαν σε σχέση με τα Σκόπια, αρχίζουν μερικοί και επιχειρούν να βάλουν στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε συνεχόμενες δηλώσεις είτε κυβερνητικών αξιωματούχων είτε βουλευτών, οι οποίες είναι αποκλίνουσες από τη σταθερή στάση που μέχρι τώρα είχαμε στα θέματα της υφαλοκρηπίδας συνολικά και σχέση μας γενικότερα με τους Τούρκους, και νομίζω ότι μάλλον να ελπίζω να μην αποτελούν προάγγελο μιας πρωτοβουλίας ή μιας εξέλιξης η οποία έχει δρομολογηθεί και απλά θα την παρακολουθήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ζήσουμε κάτι παρόμοιο εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας κύριε Τασούλα και σας κύριε Γιωργαντά. Γνωρίζω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί στις 7 ακριβώς ξεκινάει στο ξενοδοχείο Ήπειρος σχετική. Η συνέχεια στο ξενοδοχείο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Και εδώ ξέρετε, είναι μικρές οι αποστάσεις. Όποιος θέλει προλαβαίνει λοιπόν, δεν είμαστε Αθήνα. Άρα σε πολύ λίγο ξεκινάει αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Φυσικά θέλω να πιστεύω ότι θα τα πούμε και μέσα στις επόμενες ημέρες με τη βοήθεια της τεχνολογίας.